ταρσανάδες. Σκαλίσαμε, αγαπήσαμε καΐκια και κυράδες. Και όταν είχες αστεριά και έρχονταν το φεγγάρι και εμείς σου τραγουδούσαμε μαζί του να μας πάρει. Μ' αυτό χανόταν και φεύγε στα μακρινά στα ξένα και τα τραγούδια αρχίζαμε τα παραπονεμένα. Πατριώτες βοήθησα, πατέρα. Να φύγουν που τους κυνηγάνε. Πατριώτες. Ήταν και ο Μιχάλης μαζί τους. Τι πες, μπρε. Ποιος? Ο Μιχάλης μας. Υποτάκτησε και τον βοήθησα να μπαρκάρει για την Ελλάδα. Πάει η Ελλάδα. Εμείς θα πάμε μια βόλτα. Λέω να τον πάω να δούμε κινηματογράφο. Τι πες ότι είναι αυτό που θα με πας? Κινηματογράφος. Πολύ ενδιαφέρον. Δεν μπορεί αυτό το θαύμα που μη φέρεσαι. Θαύμα. Ξελογιάστηκε ο Μανώλης. Με ποια? Με μια τραγουδίστρια. Και ζηλεύω. Εγώ κοντεύω να πεθάνω από τη ζηλιά μου. Δεν είναι για σένα, Κατίνα. Αν την αγαπώ. Έμαθα. Θέλεις να γίνεις έμπορος. Θα ήθελα να μπορώ να διακινώ τα προϊόντα που παράγουμε χωρίς μεσολαβητή. Καλώς όρισες κοντά μας, Μανώλη. Ενημερώσου τώρα και αύριο το πρωί στις 8. Τι έγινε, πόσα σου έδωσε για τα σίκα όσα ήταν όλο? Μωρέ, εδώ του πούλησα και τη σταφίδα. 160 τουρκικές χρυσές λίρες. Τι έπαθες? Τι το έπαθες πάλι? Ο γιατρός τι είπε? Δεν μου πες αλήθεια, ε. Γιατί δεν πήγες στο γιατρό? Συγχώρεσέ με, παιδί μου. Καλά γάμο και καλός πατέρας. Δεν ήξερα πώς. Καλό ταξίδι, πατέρα. Να πας στο γιατρό στο χωριό να σε δει. Μην τα αφήσεις. Γυναίκα! 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 Τι συμβαίνει? Δημητρό, έφερα κάτι χαρτιά. Πρόκειται για την επιστράτευση των γιών σας. Κουράγιο, ε. Άιτε, η Βαλάχ. Κατέβατε. Εντάξει. Δεν είστε δέκηση. Συντέλη. Στόπα, δε στόπα. Στο τέλος δεν θα μας μείνει κανένας. Σε φοβερή γυναίκα. Όλα. Όλα θα είναι κλάδι, θα το δεις όλα ωραία. Άσπρο πάτο που λένε και καλή πρόοδο. Και σε σένα καλές δουλειές. Σε ευχαριστώ. Έχει κόψει βέβαια τώρα λίγο. Άκουσες για εκείνο τον Έλληνα που το έσκασε? Βούηξε ο τόπος. Τον πήραν σαν το δικείο, χάλασε δύο Τούρκους και... Ναι, ναι, ξέρω, από το χωριό μου ήταν. Ήταν μαζί με αυτούς που πιάσανε εκείνο το βράδυ στο λιμάνι. Τι μου λέει. Οι Τουρκαλάδες πάντως φτιάχτηκαν. Και οι εφημερίδες γράφουν διάφορα. Γι' αυτό έχουν μουδιάσει οι πελάτες. Σου λέει να πάω, να μην πάω. Πέταξα και εκείνες τις προκηρύξεις. Σήμερα γέμισε ο τόπος. Γι' αυτό φεύγουμε κι εμείς με την εταιρεία στην Ευρώπη. Γι' αυτό ήρθα να σε προειδοποιήσω. Το πράγμα ζόρισε και θα ζορίσει και παραπάνω. Εσύ τι θα κάνεις? Ωραία, ήπιες.
Εγώ τι να κάνω. Θα πάω το καπηλιό στα Ευρώπας. Εδώ. Θα βράω στο ζουμί μου όπως όλοι. Αλλά ξέρεις κάτι. Δεν θα αντέξει ο Τούρκος για πολύ. Αδέρφια μας δεν πρέπει να τα σπάσει. Θα μπει πάλι στο καπηλιό να γλεντοκοπήσει γιατί η καρδιά του Τούρκου είναι σαν την δική μας. Πετάει για γλέντια. Άλλη. Πιάσε. Πρέπει να φύγω γιατί πρέπει να ετοιμαστώ. Άλλη μόνο να πιούμε. Κάτσε να φέρω. Α. Χάθηκες. Δουλειές. Γιατί δεν σε πιστεύω. Δεν έκοψα λεπτό να σε σκέφτομαι. Αλλά αυτό δεν σου λέει τίποτα εσένα. Αγαπάς άλλη και το ξέρω. Και την ξέρω. Και αυτή σ' αγαπάει. Δεν ήθελα να πληγωθείς. Ξέρεις. Μπορεί να πληγώθηκα περισσότερο από όσο φαντάζεσαι. Πού είσαι, μωρέ, σε έψαχνε παντού. Μάζεψε τα. Με το πρώτο τρένο γυρίζει στον Κυρκιτζέ. Τι με κοιτάς. Ο πατέρας σου. Τον προλαβαίνεις, δεν τον προλαβαίνεις. Τι χαζά αυτά που λες τώρα. Εγώ ήρθα να σε πάρω να πάω μαζί στη Σμύρνη. Έχει καλούς γιατρούς εκεί, θα δεις, θα γίνεις καλά. Είπα μαζί και κινηματογράφο, θυμάσαι. Να πας με τη μάνα σου. Τον όνισέ του. Όχι μαζί εδώ. Τι προσέχεις. Όλοι σας. Όλοι. Είναι... σπουδαία γυναίκα. Σώπα τώρα, ξέρω. Συγχωρέσαι, πες της. Κι εσύ, κι εσύ, Μανώλη, παιδί μου. Όλοι σας. Όλοι. Για να μπορώ κι εγώ ήσυχα. Thank you.
ποτέ σου δεν με χάιδεψε. Πάμε τώρα, Δήμητρο. Θέλω να κοιμηθούμε. Αγκαλιά. Φίλος είναι, σταμάτα. Οι Τούρκοι δεν είναι φίλοι. Πες του να φύγει. Ο Μανώλης ήταν χάλια. Τόσος κόσμος ήταν, μονάχα το Μανώλη είδες. Ήταν η πρώτη φορά που τον είδα να κλαίει, θεία. Πολλά δεν έχεις δει ακόμα, κόρη μου. Μ' αρέσει να με λες έτσι. Συγχωρείτε. Αλλά μερικές φορές το κόρη μου βγαίνει μόνο του. Αφού σου λέω μου αρέσει. Θεία μου, σ' αγαπώ πολύ. Και σένα και τον θείο. Μη κοιτάς που αρπάζομαι μερικές φορές. Φταίει κι αυτός. Το ξέρω. Αχ, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσάς. Δεν θέλω να σας χάσω. Να τα αντέξω. Οι άνθρωποι μεγαλώνουν αργά ή γρήγορα και φεύγουνε, κόρη μου. Έλα τώρα. Σήκω, πάμε να ετοιμάσουμε το τραπέζι, γιατί αν ήρθε ο Παπαφώτης και δεν είναι έτοιμα, ποιος το ακούει. Ευλογημένος ο Θεός, να μας δίνει ημέρες να τον θυμόμαστε. Κάθε φορά που έχω κηδεία, μαυρίζει η ψυχή μου. Μέρε τραπέζι και φέρε και λίγο κρασί για να πιω, για το καλό κατεβόδιο του Μακάρη, σε παρακαλώ. Ναι, Παπα μου, πάω. Ευχαριστώ. Εσύ τι θα κάνεις, δεν θα μείνεις μαζί μας να φάμε? Δεν θα με θεαιρέσει, δάκι πίναμα, δεν φάω μια φορά, θεία. Ο Θεός, παιδί μου, να δώσει να με έχει και τα δω ο πόλεμος. Γιατί τότε θα δεις πόσο σταθερήσει η πείνα. Δεν μπορώ να φάω σήμερα. Αυτούς που φεύγουν ήσυχα, μην τους λυπάσαι.
Τους παίρνεις στην αγκαλιά του ο Θεός και ησυχάζω. Αυτούς που μένουν με λυπάσαι. Αυτοί πονάνε. Σεφκέτ. Βασίν Σάουσου. Μπαμπά μου τα τσοκουδούντου. Ευχαριστώ. Δεν θα έρθεις μέσα. Εντάξει, καταλαβαίνω. Αλλά δεν νιώθουμε όλοι το ίδιο για σένα. Το ξέρω. Ήθελα μόνο να σου πω πόσο λυπήθηκα. Σεφκέτ, η φιλία μας δεν έχει αλλάξει. Εμείς δεν έχουμε αλλάξει. Και ούτε θα αλλάξουμε. Αν θέλεις κάτι ζήτα μου. Και να μην μπορώ για σένα θα το κάνω. Αν είναι το μπασχισάου σου. Ο νόνι τσιν γερί το δουλμάς μπραζε. Άιντε. Έτοιμη η μακαριά. Μπορεί να ήταν ένας σκληρός άνθρωπος. Χίλια χούλια να είχε, αλλά... Ό,τι μπορούσε να μου δώσει, μου το έδωσε. Μια μεγάλη και μονιασμένη οικογένεια. Δεν ξέρω αν είμαστε πια μονιασμένοι χωρίς τον πατέρα. Αν μου είχε αφήσει τα μερτικά που έπρεπε, θα είχα το κουμάντο εδώ μέσα σήμερα. Και ο λιμόκο. Εμείς θέμε. Ο πατέρας θα φύγει έτσι. Το περίμενε πως θα τον πάρει ο Θεός ή νόμιζες πως θα σου γράψει περισσότερα. Θες να πεις δεν τα άξιζα. Πήρε με Κώστα. Δίκιο έχει ο Γιώργης. Τι φταίμε εμείς για τη μοιρασιά. Το δίκιο το έχει ο αδικημένος, εγώ. Αλλά να βλέπα αν ήσουν εσύ στη θέση μου τι θα έκανες. Όλοι δα ξέρουμε τι αγύρι στο κεφάλι είσαι. Αλλά κανείς δεν έχει δουλέψει όσο εγώ. Όσο εσύ μεγαλοπιανόσουνα στις Μύρνες, εγώ υδροκόπατα στα χωράφια. Ο πατέρας με έστειλε να μάθω τα εμπορικά για να μην μας κλέβουνε. Και δεν πέρασα και λίγα εκεί πέρα. Το έχει η κούτρα σου, να κατεβάζεις ψήρες γι' αυτό. Λοξάτος και μπελάσουνα, ρε Μανώλη. Και τώρα που ήρθες για το μερτικό σου, θα έχεις τη σάμε εμάς που δουλέψαμε τα κτήματα και τα βγατήσαμε. Δεν ήρθα για το μερτικό μου, διάολε. Το πατέρα χάσαμε και ήρθα. Εγώ αυτό που ξέρω. Είναι ότι στη μοιρασιά του πρώτο λόγο τον έχει ο πρωτότοκος. Και ο πρωτότοκος είμαι εγώ. Έχει κανείς αμφιβολία. Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι καλά-καλά δεν θάψαμε τον πατέρα και αρχίζαμε να φαγωνόμαστε. Είναι καιρός για τέτοια τώρα. Θες εσύ τη θέση του. Πάρτινα. Πάρτινα. Τράβο να κυνηγάς τα χωράφια. Και ύστερης να σένεσαι τα ζωντανά και να τα πουλάς. Και ύστερης να ξυπνάς από τα χαράματα και να δουλεύεις τα χωράφια μέχρι τα μαύρα τα σκοτάδια. Και να έχεις την ευθύνη, σοδειά να πάει καλά. Τα λεφτά να φτάνουν για την οικογένεια. Να ξέρεις που να δώσεις τα μπακτσίσια. Ε, κάτσε αν θες θέση του πατέρα. Γιατί δεν θέλετε να τραβήξουμε όλοι μαζί. Μπορούμε να βρούμε νέους τρόπους καλλιέργειας. Πιο εύκολους και πιο αποδοτικούς. Στη Σμύρνη που ήμουν άκουσα για νέες μεθόδους. Μπορείτε, τεμπελιά, κάνει τον νου να κατεβάζει. Όλοι θα ωφεληθούμε, Πανάγο. Εγώ ξέρεις τι νομίζω. Πως είσαι ένας ονειροπαρμένος. Εγώ ξέρεις τι νομίζω. Πως τσάμπα μιλάω. Κιόρμα λεσιντέ, ένα άτομα που θα λέγε και ο Σεφκέτ. Στου τραβού μου προσπαθεί να πουλήσει καθρέφτη. Άμα σε πιάσουν τα κέρδια μου, θα πιάσουν. Σταματήστε! Σταματήστε! Καλά, δεν τρέπεστε! Δεν το περιμένω αυτό. Τη μνήμη του πατέρα σα δεν τη σέβεστε. Τροπή σα. Τροπή σα. Έχω λόγο τώρα. Σταμάτα.
έχω λόγο τώρα που έφυγε ο πατέρας, μην το ξεχνάς. Κανένα λόγο δεν έχεις. Τώρα εδώ μέσα και μάνα σας και πατέρας σας είμαι εγώ. Το καταλάβατε? Σοφία, φέρε μας κρασί. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Σας κάλεσα εκτάκτως για να δούμε πώς θα καλύψουμε τη θέση του κλειπόντος. Η καιρή είναι δύσκολη και τα θέματά μας σοβαρά. Μια καλοζυγιασμένη γνώμη είναι πολύτιμη. Και ο Μακαρίτης είχε σωστή σκέψη. Όλοι τον εκτιμούσαμε, πρόεδρε. Δεν είναι εύκολη η αντικατάστασή του. Έχετε να μου προτείνετε κάτι? Ας μιλήσει ο δάσκαλος που εκτελεί χρέη γραμματέως. Το πρέπον θα ήταν να αντλήσουμε κάποιο πρόσωπο εκ της ιδίας οικογενείας. Έχει υπηρετήσει τον τόπο μας, είναι ηθική και αραγής οικογένεια. Σωστό. 6 άντρες. Και όλοι τους δυνατοί και δουλευταράδες. Το βασικότερο είναι τίμιοι. Δεν ξέρω, εγώ αυτό τον πρωτότοπο. Τι να σας πω, δεν μου γεμίζει το μάτι αυτός. Ο τρίτος είναι λιποτάκτης, ο δεύτερος είναι τσιράκι του πρώτου. Άσε που κάλεσαν και την κράση τους. Και αν δεν σταματήσει ο πόλεμος, όπως λένε, σε κανένα δύο μήνες παρακάτω, αυτοί φεύγουν. Γνωρίζετε ότι του τρέφω ιδιαίτεραν συμπάθεια, αλλά θα το τολμήσω. Αν πρότεινε το Μανώλη, και τι είναι νεότατος... Ο Μανώλη, τι είναι δάσκαλε τώρα. Αυτόν και δεν πρόκειται να κάνει δάφτη. Πάντως είναι φιλότιμος. Και καλό παιδί. Παιδί όμως, κύριε Θοδωρή, και όπως λέει και ο γέροντας, παρά είναι θερμόαιμος. Δεν νομίζω πως θα είναι για καλό της κοινότητας τούτη την ώρα. Άμα θέλαμε θερμόαιμο, θα περάμε το στρατή το ξένο. Η δημογεροντία απαιτεί οριμότητα και σύνεση. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε έρθει σε σύγκρουση με κανέναν. Έτσι θα πρέπει να συνεχίσουμε. Ή μήπως κάνω λάθος? Μπορεί να μην έβλεπτε μια άλλη αντιμετώπιση των προκλήσεων τώρα πια. Έτσι, κύριε. Με κάτι τέτοια βαφκαρίζονται οι κοινότουρκοι και θέλουν να πετάξουν από το θρόνο του Σουλτάνου. Μας συμφέρει αυτό, πάτε, αν η Οθωμανική Αυτοκρατορία γίνει κράτος σύγχρονο. Δεν μας συμφέρει. Ναι, αλλά για να γίνουν αυτά θα πρέπει να πέσουμε κεφάλια και μαζί με αυτά και τα δικά μας. Θα αρχίσουν από τους Αρμενέους και μετά θα πάρουμε εμείς σειρά. Τώρα, καθώς σε σκεφτόμουν, είχα μια ιδέα άκρος αντισυμβατική. Να τολμήσω να την εξτομίσω. Για πες την, βρε δάσκαλε, που όνομα σου κατεβάζει. Χρειαζόμεθα μίαν προσωπικότητα όρημη, όχι κατά ανάγκη εγγράμματων, αλλά να έχει σοφία ζωής και αποφασιστικότητα, σωστά. Ως εδώ. Μία οργανωμένη προσωπικότητα, δυνάμενη να ανταπεξέλθει σε όποιες περίπλοκες ή ενίοτε δύσκολες καταστάσεις, χωρίς να στερείται της βασικής αρετής που απαιτείται για την επίλυση τέτοιων υποθέσεων, της ψυχραιμίας. Για λέγε, για πες παρακάτω. Μία παρουσία στην οποία να συνυπάρχει ο δυναμισμός και η λεπτότητα. Η σύνεση και η πειθό. Μας έσκασες, δάσκαλε. Ήθελα να ξέρω πού το πας. Ομιλώ δια μίαν προσωπικότητα στην οποία συνυπάρχουν αρμονικά, με γοητεία αλλά και με χάρη, όλα τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά. Και δεν πάει πουθενά κανενός στο μυαλό. Σοφία, εσύ θα μείνεις να συμμαζέψεις το σπίτι. Σταμάτη. Θα ποτίσεις τα ζώα και θα πας στην αγορά. Κώστας, Πανάγος και Μανώλης θα έρθετε μαζί μου στα κτήματα. Ό,τι γινόταν με τον πατέρα σας, αυτό θα κάνουμε και τώρα. Υπάρχει αντίρρηση? Πες πως έχω αντίρρηση, θα γίνει δεκτή. Αφού εσύ αποφασίζεις και διατάζεις. Η οικογένειά μας πρέπει να μείνει ενωμένη. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Και παίρνω εγώ την ευθύνη να μην μας λείψει τίποτα. Και πότε θα τα μοιράσουμε? Αν το βιός μας γίνει κομμάτια, αλίμονό μας. Όλοι θα βγούμε χαμένοι. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό? Να το βάλετε καλά στο κεφάλι σας. Όσο ζω εγώ, τίποτα δεν θα μοιράσουμε. Τι θέλει αυτός εδώ? Δεν μπορεί να είναι πάλι για μένα.
Γεια σας, θα πάω εγώ. Στην πέτσουση. Μέραμπα. Μέραμπα. Beni Kerim Efendi gönderdi. Karakola gitmelisiniz. Benim karakolda işim ne? Mutlaka gitmelisiniz. Αυτό είναι αδίκουστο. Μπόμπα έριξες, δάσκαλε, και εσύ είχα και για σοβαρό. Γιατί δεν είναι σοβαρή η υποψηφιότητα. Ού, αμέ. Βρήθη σοβαρότητα που δάνηκες και εσύ ο ίδιος. Το ελάθηκες, δάσκαλε. Η γυναίκα στη δημογεροντία. Δηλαδή, τι θέλεις να με κολλάσεις μεσημεριάτικα και να πω καμιά κουμέντα. Είναι τολμηρά η πρόταση, δεν αντιλέγω. Αλλά καιρός είναι να επιχειρήσουμε και κάποιες μεταρρυθμίσεις. Οι καιροί έχουν αλλάξει. Πάντως, η αξιότενα είναι πράγματι σεβαστή στην κοινότητα. Με, ό,τι κι αν είναι, δεν πάβει να είναι γυναίκα. Και τι κακό έχει μια γυναίκα που δεν μπορεί να γίνει δημογερόντισσα. Όχι, δεν λέω. Οι γυναίκες πρέπει να... Αλλά... Ηρέμησε, πάτερ. Ένα ενδεχόμενο εξετάζουμε. Ποιο ενδεχόμενο, κύριε Χατζηαναστασίου. Αυτό δεν είναι ενδεχόμενο. Με τις πέτρες θα μας πάρουν. Ποιοι. Όλοι την ξέρουν και όλοι την αγαπάνε. Δεν είμαστε για να αγαπιόμαστε σε δημογεροτία, Θόδωρε. Για τα δύσκολα είμαστε. Και τι δηλαδή, δεν κατάλαβα. Κάθε φορά που ο Θεός θα παίρνει κάποιον, εμείς θα βάζουμε τη γυναίκα του. Χτύπα ξυλοπάτερ. Ένα ενδεχόμενο, είπα κι εγώ. Πρέπει να εξετάσουμε πως έχουμε πρόβλημα με τους Τούρκους, με τις αρχές. Πάντως, ο Κεμάλ το έχει ήδη δεχθεί. Για να εξευθυμίσει τη χριστιανοσύνη, γι' αυτό. Για να ακυρώσει κάθε ιερό και όσιο που έχουμε. Έρχονται άγριες μέρες, κύριοι. Και αυτά δεν είναι για γυναίκες. Ο Τούρκος θέλει να κρατήσει το πάνω χέρι οπωσδήποτε. Ηρέμησε, πρόεδρε. Θα μελετήσουμε τις προτάσεις και θα το ξανασυζητήσουμε. Μία πρόταση έκανα και εξ όσων αντελήφθη δεν ήταν και τόσο κακή. Πώς χιλτινίζεις, μαδαμάνα. Πώς χιλτινίζεις. Ο Τούρ, μπακαλώ. Άι, μασιάλα. Ο Τούρ. Τσόκον σε βεντίν, κύριε Μεφέντη. Μέρα κεντε γύμε. Σακλ μυρσέ ιούλαν μέρα κεντερ. Δε ήλμε. Γισλεμίζ γιόκ. Χελέσιμ τι. Κοτσανέν ολιμί τσόκ γιζλτουκ. Τσόκ. Ο γλουνούτα και τριβίσιν αίσαι νικητή κεράτα. Σεν δε ο τουρογλουν. Ο τουρμακαλούν. Όζαμαν σεν η έλλη με βερμελίγη τη λέρα. Αμα αηλένι ους με κίστε με τιμ. Ο λουμιγή τσότσοκτορ. Όλοι σε φέντη. Ξέρεις γιατί σε κάλεσα. Όχι, πού να ξέρω. Δεν θα με πικρανείς. Όλοι το λένε. Ο τόπος μας τέτοιο καλό αστυνόμο σαν εσένα δέματα είδε. Κι εγώ από πρώτο χέρι το ξέρω αυτό. Τότε με το παιδί. Τώρα το άλλο παιδί μας νοιάζει. Ο Μιχάλης. Τι, γιατί έπαθε τίποτα ο Μιχάλης. Καλά είναι. Καλά. Για να μπορεί να γράφει. Από κοινων είναι. Εφέντη μου. Εμείς μαζί ζήσαμε τόσα χρόνια. Η γλώσσα μας, η δικιά σας, η δικιά μας μία γλώσσα έγινε. Εφέντη μου, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Είσαι καλός άνθρωπος εσύ. Δώσε μου το γράμμα. Καλός είμαι. Αλλά με τους καλούς. Εσείς, Άννα, τα τελευταία δεν είστε καθόλου εντάξει. Είστε μπλεγμένοι με μπελάδες, με φασαρίες. Δεν σου φτάνει τούτος εδώ. Έχεις και του αλλού τα ακούγια. Λιποτάκτησε. Έφυγε στην Ελλάδα. Από εκεί είναι το γράμμα. Από τη Σμύρνη. Από τη Σμύρνη. Ναι. Και τι λέει. Δεν θα μας το δώσετε. Το τι λέει δεν το ξέρω. Η λογοκρισία μας το ξεχώρισε. Και αυτό σημαίνει πως κάτι ύποπτο γράφει. Έχετε μπλέξει. Με πολλούς μπελάδες έχετε μπλέξει, κυρία Άννα. Πρόσεξε τα παιδιά σου. Εφέντη μου, αν ο Μιχάλης έφυγε από το στρατό, τα άλλα μου τα παιδιά τι φταίνε. Εκείνος έκανε την τρέλα, εκείνος φταίει. Γιατί να το πληρώσουν τα άλλα μου τα παιδιά. Καημένη, μάνα είσαι κι εσύ, τι να πεις.
Εγώ δεν θα ζητήσω ευθύνες από τους άλλους για ό,τι έκανε αυτός. Απλώς θα εκτελέσω τη διαταγή. Ποια διαταγή? Πες κουρούζ τσεζάβερα τσέξιν. Σανσούρ μποίλε μπουιουρδού. Μουνάδα σουκρατίν. Δώσε μάνα, δώσε. Γεια ρου Μετζίτ. Σανά, ως τον Ουβερέιν. Είστε μεν Κάλσον, μπίρ καφέιτς. Άννα, δε τη γημιού νούτμα. Κι ο τσεκλαρνάν δικέτητ. Ακουνούρ σουλάρ. Τε σε κι ωρεντέρι με φέντη. Δεν θα ξεχάσω την καλοσύνη σου. Στα Γιάννενα έπιασα μόνος μου 5 Τούρκους εχμαλώτους. Από τότε που κατατάχτηκα εθελοντής στον ελληνικό στρατό, πάμε από νίκη σε νίκη. Πότε έγινε αυτό, πού είναι τώρα? Πάνε κοντά 3 μήνες που έπαιζαν τα Γιάννενα. Αλλά για να στέλνει το γράμμα από τη Σμύρνη έχει γυρίσει. Όχι, λες να θέλει να έρθει. Θα έρθει. Τι κάνουμε με τον κύριο? Κι άφησε λογοκρισία να περάσει τέτοιο γράμμα. Παγίδα θα είναι, μάνα. Μου φαίνεται ξύπνησε η Τουρκιά. Ο ελληνικός στρατός έχει πατήσει τη Θεσσαλονίκη και όλα τα νησιά. Να δεις, άμα έρθει ο Μιχάλης, θα στήσουν ένα καρτέρι και θα μας μπαγλαρώσουν όλους. Θα σας αναζητούσα. Προς τι ανησυχία? Τίποτα, τίποτα. Όλα καλά, δάσκαλ, όλα καλά. Τι με θέλεις? Όχι εγώ. Η Δημογεροντία σας απευθύνει πρόσκληση. Πρόσκληση γιατί, τι θέλει? Θέλει να γίνετε Δημογερόντισσα, εις αντικατάσταση του εκλειπώντος σύζυγου. Έλα Παναγία μου, τι άλλο θα ακούσω σήμερα? Ο πόλεμος τελείωσε. Υπεγράφει συνθήκη στο Λονδίνο, το μάθαμε μόλις. Θα αρθούν τα μέτρα, κυρία Αξιώτη. Τα τέκνα σου δεν θα επιστρατευθούν. Ίσως δύναται να επιστρέψει και ο λιποτάκτης. Αυτός τώρα έχει περάσει απέναντι. Σεφκέτ. Σεφκέτ! Ούτε κουβέντα γι' αυτό. Καλά που σε βρήκα. Και η Άννα, δάσκαλε. Τι κάνετε? Περίφημα κάναμε, παιδί μου, περίφημα. Έλα, πάμε. Πώς είσαι? Καλά είμαι. Δεν είναι καντρεμαγιά με τσαλισσίρτσα. Πείτε του Μανώλη να απομακρυνθεί από αυτόν τον ταχύτερο. Κυρία Αξιώτη, παρακαλώ δείξτε κατανόηση για την παρένεση. Δεν πάει να είναι Τούρκος ο Σεφκέτ. Τούρκος και ξετούρκος. Από τόσο δα παιδάκι τον ξέρουμε. Άλλο τότε, άλλο τώρα. Μόνος σου το είπες. Ο πόλεμος τελείωσε. Κι ήταν και μακριά από μας. Ναι, δεν αποφύγαμε όμως τα επιπλοκάς. Λησμονήσατε τον αραβωνιαστικό της θεατρό σας. Αύριο μπορεί να είτε κάποιος άλλος. Το προτιμότερο λοιπόν να απομακρυνθεί ο Μανώλης. Και το καλύτερον... Πώς του το λέω τώρα, πώς του το λέω. Αυτά τα δύο σαν αδέρφια μεγαλώσανε. Και τα αδέλφια σφάζονται την σήμερα, κυρία Αξιώτη. Δεν θα σφαχτούν, λέτε, οι εχθροί. Αχ, Μανώ. Σκεφτόμουν τη ζωή στη Σμύρνη. Πόσο αλλιώτικη. Γι' αυτό έχεις εκλέπια, βρε. Δεν μου είσαι εμπιστοσύνη πια. Όχι, δεν είναι αυτό, αλλά γεια σας. Αλλά τα πράγματα άλλαξαν. Και μερικά πράγματα καλύτερα να μην τα γνωρίζεις. Καταλαβαίνω. Και στο δικό μου χωριό τα ίδια και χειρότερα. Κάποιοι βάζουν λόγια στους δικούς μου για τους Έλληνες. Και είναι και τα βουνά που γεμίσαν λιποτάκτες. Και από τη μία και από την άλλη πάντα. Ναι, ξέρω. Κοίνος ο στρατής, ο ξένος από το χωριό. Από τότε που βγήκε στο βουνό, είχε χαλάσει πολλούς δικούς μας. Φόβος και τρόμος γίνηκε. Είναι τρελό. Ο πόλεμος μόλις τέλειωσε. Μου το είπε τώρα ο δάσκαλος. Και εδώ τα πράγματα αντί να ησυχάζουν, όλο και αγριεύω. Όχι για μας. Εμείς είμαστε αδέρφια. Είμαστε. Ακόμα. Ακόμα. Γιατί λες ακόμα? Δεν πιστεύεις ότι πάντα θα κάνω τον μπορώ για σένα? Η πρόταση είναι σαφής. Θέλουμε να άρχισε τη θέση του Δημητρού.
Κάνα δύο μήνες δοκιμαστικά, μέχρι να φύγει από το κεφάλι μας κάθε αμφιβολία. Δεν υπάρχει παρελθόν συμμετοχής θηλαίων σε συμβούλια. Είδαμε λοιπόν. Και κρίνουμε φυσικά. Με τιμά η πρότασή σας. Σίγουρα και ο Μακαρίτης, ο άντρας μου, θα έχει αμφιβολίες για τη συμμετοχή μιας γυναίκας σε τόσο σοβαρό συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Τι, δεν θες? Δεν ξέρω, αλλά αν πω τώρα το ναι, θα στεναχωρηθούμε αργότερα. Καλύτερα λοιπόν να πω όχι και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Εγώ θα έλεγα να το σκεφτείτε, κύριε Αξιώτη. Εμείς θέλουμε να παίρνεις μέρος στις κουβέντες μας. Καλά. Χρειάζομαι χρόνο να ζυγιάσω τα πράγματα. Την ισχύω. Δεν συμφωνούμε πάνω σε όλη με αυτή την πρόταση. Είναι ολοφάνερο, πάτερ μου. Σας ευχαριστώ. Σε λίγες μέρες θα ξανασυνεδριάσουμε. Έχεις χρόνο να το σκεφτείς. Ελπίζω η απάντησή σου να είναι καταφατική. Οι μέρες κυλούσαν αργά και οι νύχτες πιο δύσκολα. Έτσι θα ήταν η ζωή μας από εδώ και μπρος. Ένα σκοτάδι που το φως το τρομάζει ακόμα πιο πολύ. Κανένας δεν ήξερε πια αν ήθελε τα πράγματα να γίνουν αλλιώς ή αν τα προτιμούσε όπως ήταν. Η απειλή μας έζωνε σιγά σιγά και τα καλά νέα συχνά μοιάζανε χειρότερα και από τα κακά. Και από την πίσω πόρτα στην αποθήκη. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα μου λείπει το σπίτι μας. Τόσους μήνες στα βουνά, κάθε φορά κι αλλού. Όπλα, μπαλάς και σπάμε. Σκόνη, καπνός, φωτιά. Ξέρεις τη χαρά κάθε φορά που παίρναμε ένα καινούργιο χωριό. Μια πόλη. Γιάννηνα, Σαλονίκη. Να βλέπεις τους Τουρκαλάδες όπου φύγει. Πίσω και σας έφαγα, ρε. Έλα, πιες το γρήγορα. Να κατέβεις πάλι κάτω. Αρκετά μας είπες. Έχουμε καιρό να μας πεις τα άλλα. Φοβάμαι μη σε πάρει κανένα μάτι τώρα που ξημερώνει. Λίγο ακόμα, ρε μάνα. Κοίτα, κάτω είναι σαν φυλακή. Μια-δυο μέρες το πολύ θα μείνω. Μη μας πάρουν χαμπάρι και την πληρώσετε κι εσείς. Μετά θα φύγω. Θα φύγεις? Με την πρώτη ευκαιρία. Τούτη τη φορά θα είναι πιο δύσκολα. Με πέρασα με βάρκα από τη Σάμο τώρα, αλλά πώς φεύγουν. Καλά ήρθες για να φύγεις. Θα τελειώσει ο πόλεμος. Θα σε κρύψουμε και μετά βλέπουμε. Μακάρι να μπορούσα να ήμουν και εδώ και εκεί. Αλλά δεν γίνεται. Έχω φτιάξει τη ζωή μου στην Ελλάδα, μάνα. Τι? Παντρεύτηκες? Όχι. Ακόμα. Μια κοπέλα, είναι νοσοκόμα. Με το που τέλειωσε ο πόλεμος τη μεταφέρασαν Αθήνα. Λέω να πάω κι εγώ. Γι' αυτό ήρθα. Είπες να κόψεις δρόμο για Αθήνα μέσω Σμύρνης, ε? Ήρθα να μιλήσω στον πατέρα. Εκείνος θα καταλάβαινε το γιο του που θέλει να ανοίξει εμπορικό. Θα μου δίνει λεφτά. Τώρα όμως που φύγε, πρέπει να μου μετρήσετε εσείς σελίδες στο μερτικό μου. Εγώ δεν θα είμαι πια εδώ.
Τι να τα κάνω την κληρονομιά και τα χωράφια. Καλά, Μπρε Μιχάλη. Και δεν λυπήθηκες στη ζωή σου. Μόνο την έπαιξες κορώνα γράμματα για να έρθεις εδώ να μας πεις αυτή την παράλογη κουβέντα. Η ζωή στην Ελλάδα είναι σκληρή, Κώστα. Εκεί δεν σε ζυγείς, σε τρώει. Όλο χαλίκι και βάλτους είναι. Χρειάζομαι λεφτά να ανοίξω τραγαλατζίδικο. Πέσε για ύπνο. Όλη νύχτα δεν έκλεισε μάτι. Τι να κάνω. Κανονικά πρέπει εγώ να σας λέω τι να κάνετε σαν μάνα σας. Τώρα όμως ρωτάω εγώ εσένα. Τι να κάνω. Μάνα, τον Μιχάλη δεν του κρατάει τίποτα στο χωριό. Κι εγώ το καταλαβαίνω. Θα μου φύγετε. Θα μου φύγετε ένας-ένας μέσα από τα χέρια μου. Και όσο προσεύχομαι να μείνει η φαμίλια μας μονιασμένη, δεν το βλέπω όμως. Μην ανησυχείς. Με την πρώτη κουβέντα κανένας δεν τα βρίσκει. Αλλά μετά ο χρόνος ζορίζει, πέφτουν και στο τραπέζι τα δίκαια του ενός και του άλλου και βγαίνει μια άκρη. Εσύ νουγάς από λογαριασμούς. Βρες κάτι. Και να μην πουλήσουμε τα κτήματα και να μην πικραθεί ο Μιχάλης μας. Ε, αγόρι μου, βρες κάτι, σε παρακαλώ. Καλά, μάνα. Θα το κανονίσω. Αν την ξάπλωσες εσύ. Μίλατε. Εσύ που τα ξέρεις όλα. Για δεν μιλάς. Εσύ θα βγάλεις το φίδι από την τρύπα. Άντε, φουλ. Ξέρεις ότι δεν είμαστε μπάγκα να έχουμε έτοιμο παρά για να σε ευχαριστήσουμε. Και απ' την άλλη, δεν μπορούμε να πουλήσουμε και φουριόζει εκατομερτικό σου και να χαντακώσουμε και σένα και τα χτήματα. Όχι, καλά τα λες. Αλλά εγώ τώρα τον ήθελα τον παρά. Όμως, αφού έκανες τον κόπο και έπαιξες τη ζωή σου για να έρθεις εδώ, προτείνω, αν συμφωνούν και οι άλλοι, να κάνουμε ένα μικρό δάνειο, να μην φύγεις μαλλιά χέρια και επικραθείς. Δάνειο. Τρελάθηκες. Ένα μικρό, λέω. Πόσο μικρό. Καμιά 50 λίρες. 50. Άκουρε τι λέει. 10 το πολύ. 10 το πολύ. Και ο τόπος σε βάρος. Όχι δα. Τι θα μου μείνει. Δεν σφάξα να φορτωθούμε εμείς στους στόχους σου. Δεν θα με ξεπετάξετε με 10 ψερολίδες ολάκερη κληρονομιά. Κάτσε, δούλεψε τότε, ρε σου, θες ρεμπελιό και στραγαλάδικο. Στην καβούρα μας. Τι τρώγε σου, ρε! Τα καθά του ήταν όπλο έχουμε να μοιράσουμε. Για κατεβάστε τις φωνές μας, ακούσει η γειτονιά και φρίξει. Μορτώ την καρύσουν επίτηδες. Να ακούσουν οι χωροφυλάκοι και να έρθουν να με χαλάσουν. Για να τους μείνει το μερτικό μου. Το κέρα του! Να φέρε, κάνετε, μωρέ! Κάνετε, μωρέ! Μα δεν τον άκουσες. Μιλάμε σαν αδέλφια, μην κάνετε σαν μπεχλιβάνιδες. Θα πάρω εγώ το δάνειο. Άρχισε πάλι, τα τρελά σου. Τι να κάνουμε, ο Μιχάλης μας έχει μπελά. Δεν χάθηκε δάκι ο κόσμος να πάρουμε ένα δάνειο 10-20 λίρες. Αφού δεν θέλετε εσείς, θα το πάρω εγώ. 25 λίρες. Εντάξει. Και ο τόκος δικός μου. Με μια συμφωνία όμως. Όταν με το καλό καταλαγιάσουμε τα πράγματα, το χρωστάμε άλλο μισό από το μερτικό του. Είσαι εντάξει, Μιχάλη. Μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Έρχονταν το φεγγάρι,
ζήσαμε μαζί του να μας βάλει. Μ' αυτό χανόταν και έφευγε στα μακρινά, στα ξένα. Και τα τραγούδια αρχίζαμε τα παραπονεμένα.